Επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ. Τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο είναι μαζί μας, αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από την Αρκαδία, βέβαια, να το πούμε και αυτό, ε. Πάντα. Πάντα το λέμε αυτό, σταθερά. Και να απαντήσει την ερώτησή μου. Κάτσε, κάτι να ξανά την ερώτηση, γιατί τώρα μπήκε. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Κωνσταντινόπουλος είχε ανοίξει όλη αυτή την ιστορία. Με την επιστολή του. Με την επιστολή μετά από τις εκλογές κτλ. Περιμέναμε όλοι ότι θα είστε κι εσείς υποψήφιος. Τελικά θα είστε ή αν δεν είστε, γιατί δεν θα είστε? Όπως είχα πει νωρίτερα, εγώ έχω θέσει μια φορά υποψηφιότητα το 2015. Το έχει κάνει. Δυστυχώς χάσαμε που λέει. Και από εκεί και πέρα συμμετέχω στην παράταξη γιατί πιστεύω ότι, έτσι με έναν καθαρό τρόπο, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν είπα την πρότασή μου για εκλογές εντός του 2024, έγινε ένας πόλεμος. Τότε η ηγεσία είπε να το κάνουμε το 25. Μετά έγιναν όλα αυτά και καταλήξαμε στο αυτονόητο, εν πάση περιπτώσει. Να κάνουμε εκλογές το φθινόπωρο. Ναι. Τώρα 3-6 αρχίσουμε και διαφωνούμε σε τεχνικά ζητήματα. Αυτό όμως που σήμερα, όχι δεν ψάχνω δικαίωση, σήμερα που νομίζω μας κάνει όλους εντύπωση και βλέπουμε και μιλούμε, είναι για τις πολλές υποψηφιότητες που υπάρχουν. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το κατανοήσουν όλοι. Οι υποψηφιότητες κυρίως είναι γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι θέλουν να γίνουν καλύτεροι από την υπάρχουσα κατάσταση. Ναι. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Και για μένα, να σας πω την αλήθεια, ήταν και μία ψιλοέκπληξη οι πολλές υποψηφιότητες. Σε αυτούς που λένε στείνονται υποψήφοι και αυτά, είναι γελιότητες, πολιτικές γελιότητες και δεν συμβαίνει κανένας. Κανένας υποψήφιος δεν στείνεται από άλλον υποψήφιο. Άρα έχουμε 5-6 άτομα σήμερα, τα οποία θα δώσουν αναζωογόνηση σε αυτή τη διαδικασία. Είναι στην πιο κομβική στιγμή, κυρία Καλαγεροπούλου, με την έννοια ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που άρχισε να σπαράσεται, αρχίσαν να βγαίνουν όλοι στην πίστα και να μιλούν. Αυτά δηλαδή που υπόθηκαν σήμερα δεν έχουν ξαναγίνει από πρώην πρωθυπουργούς. Και δεύτερον, και ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει σε μια φάση πολύ δύσκολη εσωτερική, τα ακούμε. Άρα το μόνο κόμμα σήμερα, το οποίο έχει καθαρό τοπίο μπροστά και λέει θα κάνω αυτό σε αυτή τη διαδικασία με αυτόν τον τρόπο, είναι μόνο το ΠΑΣΟ. Εξαρτάται από όλους μας και κυρίως από τους υποψηφίους με την ενωτική του στάση και με τις ιδέες που πρέπει να βάλουν στο τραπέζι για να μπορέσουν να κινητοποιήσουν κόσμο. Κάνω μια πρόβλεψη. Για πείτε. Για πείτε. Ότι στις εκλογές του Οκτωβρίου θα πάνε πάνω από 300.000 κόσμος. Πάνω από 300.000. 300. Πάνω από 300.000. Ωραία, το κρατάμε. Πάνω από 300.000 κόσμο. Πήγαν την προηγούμενη φορά 270. Τώρα η μεγάλη επιτυχία θα είναι στις 300.000 και θα το δείτε ότι θα γίνει. Το κρατάμε. Είναι αυτό. Το κρατάμε. Είναι. Όσο περισσότερο κόσμο πάει στην κάλπη. Αυτή είναι και μια νομιμοποίηση. Επιτρέψτε μου όμως ένα ερώτημα. Παρακαλώ. Υπάρχει κάτι το οποίο το έθιξε ο πρόεδρος, ο κ. Χαντουλάκης, εχθές. Μου έκανε εντύπωση στην τοποθέτησή του. Μίλησε για τις υποψηφιότητες που εσείς είπατε ότι θα προσφέρουν, ότι ουσιαστικά εκφράζουν προσωπικές φιλοδοξίες και όχι πολιτικές ατζέντες. Σε αυτό, εσείς τι έχετε να πείτε? Γιατί δίνεται αυτή η εικόνα στον κόσμο ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ δεν διαφωνούν πολιτικά, απλά θέλουν να γίνουν αυτοί οι αρχηγοί στη θέση του Προέδρου. Εντάξει, ακούστε. Κατανοείτε τώρα ότι υποψήφιοι αρχηγοί και ο Πρόεδρος είναι υποψήφιος. Ναι. Πρόεδρος. Έχει τη δική του στρατηγική. Ναι. Εγώ θέλω να θυμίσω σε όλους ότι είχα την ίδια άποψη που έχω και τώρα, όταν το 2017 ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν υποψήφιος. Mm-hmm. Ότι είχε μια άλλη ατζέντα και την κατέθετε όπως και οι άλλοι για να γίνει πλειοψηφία όπως έγινε το 2021. Άρα και σήμερα θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια ατζέντα. Ο καθένας έχει ευδιάκριτη ατζέντα, αν το δείτε. Και ο Μιχάλης ο Κατρίνης,
και η Μιλένα Αποστολάκη, εκτός από τον Παύλο, τον Γερουλάνο και τον Χαριδούκο, ο οποίο έχουν δώσει πιο καθαρά βήματα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μια καθαρή ατζέντα για το πώς θέλει να κινηθεί το Πασόκ και ο χώρος. Αλλά εσείς βλέπετε ατζέντες, όχι φιλοδοξίες. Οι φιλοδοξίες είναι συνάμα με τις ατζέντες. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει κάποιος που να μην έχει φιλοδοξίες και να είναι υποψήφιος. Μα και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε φιλοδοξία να γίνει πρόεδρος. Και έγινε. Αυτονόητα πράγματα. Να σας πω κάτι. Έχει αμφισβητηθεί στο Πασό και στα άλλα κόμματα άνθρωποι όπως είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, η Φόφη Γεννηματά, ο Κώστας Καραμαλής. Σήμερα αμφισβητείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα. Ναι. Δεν λέει κάποιος ότι είμαι εγώ, αλλά αμφισβητείται η πολιτική του. Στα κόμματα αμφισβητήθηκε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που έκανε την αριστερά κόμμα εξουσίας. Άρα δεν μπορώ να κατανοήσω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν μπορεί σε ένα δημοκρατική διαδικασία να αμφισβητείται οποιοδήποτε, να κατεβαίνει και μπορεί αυτός να πάει να επαναβαπτιστεί. Αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν στο Πασόκ, θα πάνε να ψηφίσουν πρόσωπο ή θα ψηφίσουν ιδεολογικά, δηλαδή προς τα αριστερότερα ή προς τα δεξιότερα. Θα σας πω. Έχετε δίκιο, κύριε Καλαγεροπούλου. Και οι υποψήφοι έχουν χαρακτηριστικά. Μπορεί ακόμα και να μην το βλέπουμε ή να μην θέλουμε να το πούμε, αλλά οι υποψήφοι έχουν χαρακτηριστικά. Έχουν χαρακτηριστικά άλλοι κέντρο αριστερά, άλλοι κέντροι, άλλοι αριστερά. Και αυτό είναι πλούτος για το Πασόκ. Το είχαμε να το ζήσουμε πάρα πολύ καιρό. Αν αυτό έρθει και με ατζέντα πολιτική το επόμενο χρονικό διάστημα, τότε αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα δυναμώσει πάρα πολύ το χώρο της κεντροαριστεράς. Να σας πω το εξής. Θυμάστε, αν θυμάστε παλιά, όταν γινόταν η μεγάλη διαμάχη Σιμίτη, όταν ο Σιμίτης ερχόταν στη διαδικασία αυτή, τότε λέγανε ότι ο Σιμίτης είναι ένας κεντροδεξιός πολιτικός. Ναι. Το θυμάστε. Τότε όμως ο Σιμίτης ήρθε να εκφράσει μια συγκεκριμένη ανάγκη της εποχής. Και πέρα από τι μπορεί να πεις, έκανε 2 τετραετίες και έδωσε μια δύναμη στο Πασό. Αυτό μετά μεταφράστηκε από τον Γιώργο Παπανδρέου κλπ. Άρα σήμερα οι υποψήφοι όλοι πιστεύω ότι θα εκφράσουν απόψεις, θέσεις. Είναι όλοι πολύ καλά στελέχη. Καλά στελέχη του Πασόκ. Έχουν δώσει μάχες και θα φτάσουμε στο τέλος με το καλύτερο αποτέλεσμα. Ακούστηκε κάτι άλλο, κύριε Κωνσταντινόπουλε, επειδή ήμουν στο Κάραβελ εχθές, το οποίο επίσης μου έκανε εντύπωση. Και μου έκανε εντύπωση γιατί το έχω ακούσει ξανά και ξανά, βέβαια δεν το έχω ακούσει να διευκρινίζεται και σε άλλες εκλογικές διαδικασίες του Πασόκ. Τις αναφορές στην διαπλοκή και στα ΜΜΕ, τα οποία λέει ο πρόεδρος σας ότι έχουν πάρει ενδεχομένως ένα ρόλο εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Θεωρείτε ότι το κόμμα σας επηρεάζεται από διαπλεκόμενους κύκλους? Όπως έγραψα σε ένα tweet, αυτό το πράγμα στα κόμματα έχω ζήσει άπειρες διαδικασίες. Κάθε φορά που υπάρχει μια εσωτερική διαδικασία, ξεκινάει η συζήτηση. Ποιος τι κάνει διαπλοκή, τι δεν κάνει διαπλοκή, ποιος είναι με αυτόν, ποιος είναι με τον άλλον. Κοιτάξτε να δείτε. Η μόνη απάντηση σε όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα ισχυρό Πασόκ. Έχω ζήσει τα προηγούμενα χρόνια τα ίδια μέσα να γράφουν και να αποθεώνουν τον πρώην πρόεδρο. Θα ζήσουμε ξανά να αποθεώνουν έναν άλλον, πιθανόν ή οτιδήποτε άλλο. Ο πρώην πρόεδρος ποιος είναι? Τον ίν πρόεδρο, να τον αποθεώνουν. Και έχω ζήσει και άλλους όλα αυτά. Αυτή η συζήτηση, όπως είπα, στο Πολιτικό Συμβούλιο έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Όλοι, ο καθένας θέλει ένα θέμα. Η διαπλοκή είναι και η πολιτική αυτονομία των κομμάτων. Είναι μια διαχρονική πολιτική στάση, η οποία ξέρετε ποτέ έχει αξία. Πρώτον, όταν είσαι μεγάλο κόμμα, γιατί όταν είσαι μικρό κόμμα δεν ασχολείται ούτε η διαπλοκή μαζί σου. Και τι να κάνει να διασχοληθεί μαζί σου η διαπλοκή, άμα είσαι τρίτος. Και το δεύτερο είναι, όταν γίνεις μεγάλο κόμμα, να είσαι ισχυρό, με δυνάμεις, διαπλοκή, συμφέροντα, θα υπάρχουν πάντα στη χώρα, ώστε να μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Mm-hmm. Αυτή είναι το βασικό ζητούμενο. Και όπως είχα πει τότε, όταν κάναμε την πρόταση μορφής, τότε μας κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία ότι εξυπηρετούμε συμφέροντα στην πρόταση μορφής. Είχα πει το εξής. Γίνεται ο πολιτικός κόσμος να μην μιλάει με τους επιχειρηματίες, με τους εκδότες, φανερά, στο φως, καθαρά, χωρίς να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα? Το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι γίνεται κρυφά, ότι όχι ότι γίνεται φανερά.
Άρα εγώ πιστεύω σε μια άλλη λειτουργία. Ωραία. Όπου θα μιλάνε, θα συζητάνε, θα τους λένε ότι αυτή είναι η άποψή μας και θα λέει η πολιτική, εγώ αυτή είναι η πολιτική μου σε αυτά. Ωραία. Τα ζητήματα και θα προχωράω. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κεντροαριστερά, που αφορά άμεσα το κόμμα σας. 100%. Ο νέος πρόεδρος που θα εκλεγεί θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο εν δυνάμει θα μπορεί να εκφράσει και γενικότερα την κεντροαριστερά, να παίξει ρόλο στην κεντροαριστερά, ή απλώς θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, κυρία Καλογεροπούλου, τα προηγούμενα χρόνια ήταν το κόμμα που εξέφρασε την κεντροαριστερά. Μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, στο οποίο πρέπει να δούμε ότι χρειάζεται μια μεγάλη παράταξη και ένας άνθρωπος που μπορεί να γίνει υποψήφιος πρωθυπουργός, δηλαδή να είναι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να πει θέλουμε να ψηφίσουμε αυτόν. Άρα ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες για να μπορέσει να γίνει μεγάλος χώρος. Τι εννοώ? Θέλω να σας πω ότι σήμερα από τις προηγούμενες εκλογές έχουν καθίσει στον καναπέ του σπιτιού τους 1 εκατομμύριο από το ΣΥΡΙΖΑ, από την εποχή Αλέξη Τσίπρα, και 1 εκατομμύριο από τη Νέα Δημοκρατία. Από το 1 εκατομμύριο του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω το 80% είναι πρώην ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, και από το 1 εκατομμύριο της Νέας Δημοκρατίας πιστεύω ότι το 60% είναι πρώην ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, ναι, κατά χρονικές διαστήματα. Αυτό τον κόσμο, αν τον πείσει αυτή η διαδικασία και ο ηγέτης, και χρειαστεί και άλλα στελέχη, εγώ παραδείγματος χάρη, μιλάω πολύ καθαρά ποιους πιστεύω ότι μπορώ να είμαι μαζί και ποιος δεν μπορώ να είμαι μαζί. Mm-hmm. Ο παραδείγματος χάρη με την σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Πολάκη δεν έχω κάτι κοινό. Έχω όμως πάρα πολλά κοινά τώρα, άμα πω θετικά, για πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχω κοινές απόψεις. Δεν το λέω ονομαστικά, ναι, για λόγους. Εντάξει. Ναι. Ο παραδείγματος χάρη έχω με τον κύριο Καχαρίτση, αλλά δεν έχω παραδείγματος χάρη με τον κύριο Λάμπρου που είναι στη Νέα Αριστερά. Mm-hmm. Με τον κύριο Τσίπρα. Το λέω. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, νομίζω όπως όλοι οι πρωθυπουργοί, πρέπει να μείνουν σε αυτή τη λειτουργία, να μείνουν δηλαδή ως πρώην πρωθυπουργοί, να κάνουν τα συνέδριά τους, να μιλάνε, να στηρίζουν άλλες αυτές τις προσπάθειες, αλλά δεν πιστεύω ότι κανένας πρώην πρωθυπουργός μπορεί, έχει καταφέρει να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω, το κάναμε και εμείς πολλές φορές το πρόβλημα, το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, και το έχουν κάνει, η Νέα Δημοκρατία δεν το έκανε πολλές φορές. Πρέπει τους πρώην πρωθυπουργούς να τους τιμάμε, όχι για να τους κάνουμε επίτιμους, γιατί είναι ιστορία της παράταξής μας. Mm-hmm. Και αυτό, τα λάθη δεν πρέπει να τα κάνουν τα κόμματα. Γιατί αυτοί οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν την διάθεση, τη θέληση να βοηθήσουν την προσπάθεια σε αυτές. Ωραία. Μία άλλη ερώτηση. Αν τελικά, από αυτή τη διαδικασία, επανεκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης, τι θα σημαίνει αυτό για σας και για το κόμμα σας? Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι η διαδικασία γίνεται για την ανανέωση, για κάτι καινούριο, για κάτι. Αν τελικά ο κύριος Ανδρουλάκης παραμείνει στην ηγεσία του κόμματός σας, τι θα έχετε πετύχει τότε? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ο κύριος Ανδρουλάκης, αν έχει γίνει στην ηγεσία, θα έχει επιβεβαίωσει την εντολή να παραμείνει και θα έχει αναβαπτιστεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Προφανώς. Αλλά είναι αυτό το ζητούμενο. Θα μπορούσε να παραμείνει και χωρίς να ξαναγίνουν εκλογές. Για μένα όχι. Ή για κάποιους άλλους. Αλλά αν ο κόσμος το θέλει, η δημοκρατία είναι. Ξέρετε, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και δημιουργούνται δημοκρατικά αδιέξοδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απ' την άλλη όμως, ο σεβασμός στη δημοκρατία και σε αυτόν που θα εκλεγεί, νομίζω ότι είναι καθολικό στο ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, δεν θα αντιμετωπίσετε μία εκ νέου αναβάπτιση του κυρίου Ανδρουλάκη όπως κάποιοι αντιμετωπίζουν τον κύριο Κασελάκη? Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Είναι εντελώς διαφορετική σε μια κουλτούρα. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το είπα και πριν. Δηλαδή δεν μπορώ να κατανοήσω. Δυσκολεύομαι να δω το κόμμα αυτό πώς λειτουργεί. Θα το αναγνωρίσετε την νίκη, να σας το πω πιο απλά. Ποιο? Του κύριου Ανδρουλάκη. Οποιοδήποτε νικήσει θα τον αναγνωρίσει την νίκη. Λοιπόν, ένα λεπτό. Συγγνώμη, να νικήσει κάποιος και θα βρεθεί κάποιος να μην του αναγνωρίσει την νίκη. Μα το κύριο επιχείρημά μου εμένα ήταν ότι αντί να λες θα πάω, είμαι αρχηγός και θα πάω το 25. Και να κλείσει τη διαδικασία, ήταν να κάνει εκλογές, γιατί αυτό σταματάει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει περίπτωση να σταμάταγε η εσωτερική διαδικασία αν έκανε, όπως έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης, διαγραφές? Αυτά δεν γίνονται. Mm-hmm.
Ναι. Θα τελειώσατε. Αυτό δεν ακούστηκε όμως χθες στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα κάτι δείχνει αυτό. Τι σημαίνει? Δεν ξαναμίλησε για διαγραφές ο πρόεδρος. Α, νομίζω ότι κατάλαβε ότι αυτό ήταν σε λάθος περίπτωση. Τι να διαγράψουν τα κόμματα? Τι να διαγράψουν τα κόμματα? Να διαγράψουν τα κόμματα αυτούς τους οποίους δεν συμπίπτουν με τις ιδέες, αρχές, την προσπάθειά του. Η διαγραφή πια σε αυτά τα χρόνια και στη δημοκρατία μας δεν έχει καμία αξία. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι ο κ. Σανδουλάκης κατάλαβε ότι είχε κάνει λάθος μιλώντας για διαγραφή. Μάλιστα. Τώρα θέλω να ξαναμείνω σε αυτά που υπόθηκαν χθες, γιατί είστε ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά το κόμμα και εκλέγεστε πίσω όλες τις περιόδους. Έχει γι' αυτό μια σημασία. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε και κάτι άλλο. Δεν θα κάνω το κόμμα συνιστόσα, λέει ο κ. Σανδουλάκης. Αναφερόμαστε στην παρακαταθήκη που πήρα από την αείμνηστη Φόβη Γεννηματά και αναφέρθηκε επίσης και σε ένα τρίγωνο των Αθηνών, μιλώντας για ενδεχόμενη ρευστοποίηση του ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να μου πείτε, ο κύριος Δούκας, επειδή έχει και αυτή τη συνεργασία στο Δήμο της Αθήνας, είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ή είναι ένα πρόσωπο το οποίο ενδεχόμενως να ρευστοποιήσει το κόμμα? Γιατί εγώ κατάλαβα και μπορεί να κάνω λάθος ότι ο κύριος Σανδουλάκης αυτό υπονόησε χθες. Εντάξει, δεν ξέρω τι υπονόησε. Θέλω να σας πω κάτι απλό. Ναι. Εγώ θέλω το κόμμα που άφησε. Και χαίρομαι. Η κυρία Γεννηματά το πήρε στο 4 και το πήγε στο 8 και το τιμώ. Ο κύριος Σανδουλάκης το πήρε από το 8 και το πήγε στο 12 και το τιμώ. Εγώ δεν θέλω ούτε να γίνει συνιστόσα ούτε κόμμα. Εγώ θέλω να γίνει κυβερνητική παράταξη. Το αίτημά μας δεν είναι να το κάνουμε κόμμα ή συνιστόσα. Είναι να το κάνουμε κυβερνητική παράταξη. Και γι' αυτό θα αγωνιστούμε όλοι. Τώρα, για τα τρίγωνα και όλα αυτά. Εγώ δεν μπλέκομαι σε αυτή τη στιγμή. Δεν το ακούσατε. Έχω ακούσει τόσες φορές τα ισοκομματικά, τόσα πολλά, που δεν έχει καμία αξία. Αξία τι έχει? Να βρούμε αυτόν τον άνθρωπο. Θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και είναι ένα εκατομμύριο π.χ. τα τελευταία χρόνια και τώρα είναι στο σπίτι τους, ή αυτοί που έχουν πάει ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη και είναι άνθρωποι ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν παλιά χρόνια. Να βρούμε έναν άνθρωπο να τους φέρει με βάση την προσωπικότητά του, τις ιδέες του και τις απόψεις του. Εγώ λέω ναι. Αν αυτός είναι ο κύριος Δούκας, καλός να είναι ο κύριος Δούκας. Αν είναι κάποιος άλλος, καλός να είναι κάποιος άλλος. Ο κύριος Δούκας... Θα σας ρωτήσω και τον κύριο Δούκα, γιατί κατάλαβα ότι ήταν μια αιχμή. Ο κύριος Δούκας δέχεται τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι πρέπει να στείλει λουλούδια στο Μέγαρο Μαξίμου, στον κύριο Βορύδη, στον κύριο Πλεύρη. Βέβαια πρέπει να του στείλει λουλούδια. Τι να κάνει? Δέχεται μια επίθεση, οποία ο κύριος Βορύδης λέει ότι πρέπει να τον ρωτήσει αν θα είναι υποψήφιος. Mm-hmm. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, ο Δήμαρχος Αθηναίων, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θα ρωτήσει τη Νέα Δημοκρατία αν θα είναι υποψήφιος με το κόμμα του. Ναι, αλλά και ο κύριος Γερουλάνος λέει ότι όταν εγώ κατέβηκα στο Δήμο, δεσμεύτηκα ότι θα μείνω και έμεινα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Εγώ έχω ένα παράδειγμα διαφορετικό. Του κυρίου Κώστα. Του Πορτογάλου πρώην πρωθυπουργού, σήμερα είναι πρόεδρος, ναι. Τον στηρίζουν όλες οι δυνάμεις. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο το έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης. Νομίζω υπάρχει και ένα βίντεο. Ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές έλεγε για τον κύριο Κώστα. Όταν ήταν υποψήφιος, λέτε. Ήταν υποψήφιος. Τον ανέφερε, όντως, ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι ήταν ο κύριος Κώστα? Νομίζω ήταν συνέδριο στο Σκάι. Ο Κώστα ήταν δήμαρχος της Λισαβόνα. Έγινε πρόεδρος του κόμματος. Ήταν πρόεδρος και δήμαρχος 1,5 με 2 χρόνια. Και μετά έγινε πρωθυπουργός. Θέλω να σας πω το εξής. Αν αυτό μπορεί να το κάνει ο κύριος Δούκας, ο οποίος παίρνει το δικό του, κάνει τη δικιά του επιλογή και λέει να με κρίνουν ο κόσμος, νομίζω θα είμαστε χαρούμενοι να γίνει. Mm-hmm. Άρα ας το κρίνει όχι ο κύριος Βορύδης, ας το κρίνει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αυτό. Δηλαδή θα πάρουμε την άδεια, και την άδεια της Νέας Δημοκρατίας και στο κάτω-κάτω στέλνουν και ένα μήνυμα. Ο κύριος Δούκας συμβολικά και ουσιαστικά είναι ο μόνος που έχει κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια στο Δήμο, μέσα από το Δήμο Αθηναίων. Δεν τα βάζω στο ίδιο επίπεδο, αλλά συμβολικά το έκανε. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω το κάτι. Όμως, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τον στήριξε. Άμα τον στήριξουν. Κύριε Τάκη, εμείς θέλουμε τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να μας ψηφίσουν. Όχι, δεν είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ψηφοφόροι τον στήριξαν στο τέλος. Όχι, όχι. Εσείς θέλετε να έρθουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να έρθουν σε εσάς. Αυτό θέλετε. Για να μεγαλώσει το ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι? Στην περίπτωση Δούκα, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, με επιλογή της ηγεσίας του και του υποψηφίου δημάρχου του ΣΥΡΙΖΑ, αθροίστηκαν στη δεύτερη Κυριακή και στήριξαν τον κύριο Δούκα. Θέλετε να σας ρωτήσω κάτι? Να σας πω κάτι. Ψήφισαν τον κύριο Δούκα. Ναι. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο γιατί το είπε ο Κώστας ο Ζαχαριάδης, ήταν θετικό,
ή τον ψήφισαν και πάρα πολλοί λόγω της προσωπικότητάς του. Τον ψήφισαν πάντως γιατί υπήρχε γραμμή του κόμματος. Η γραμμή του κόμματος. Συγγνώμη, εάν η γραμμή του κόμματος ήταν να μην ψηφιστεί ο κύριος. Θα έβγαινε πάλι. Και ξέρετε γιατί. Εσείς. Να σας πω κάτι. Γιατί τον ψήφισαν και πάρα πολλοί νεοδημοκράτες. Α, δεν διαφωνώ και εγώ. Τον ψήφισαν πάρα πολλοί νεοδημοκράτες. Ναι, ναι, κύριε. Και αυτό είναι το ισχυρό του. Αν θέλετε, το ισχυρό χαρτί που έχει ο κύριος Δούκας είναι. Εννοείται, ότι τον ψηφίζουν. Είτε νεοδημοκράτες που την πρώτη Κυριακή ψήφισαν Μπακογιάννη, τη δεύτερη ψήφισαν Δούκα. Και εννοώ νεοδημοκράτες που στις εθνικές εκλογές ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ψήφισαν Δούκα. Στην πρώτη κάλπη. Και στην πρώτη και στη δεύτερη. Διότι στην πρώτη πήρε 14 ο κύριος. Ο κύριος Δούκας πήρε 14,9 όταν το Πασόκ έπαιρνε 7. Μα δεν διαφωνώ ότι είχε επιτυχία ο κύριος Δούκας. Αλλά θέλω να πω ότι ο κύριος Δούκας στις δεύτερες εκλογές βγήκε από την άθρηση. Και αν δεν έβγαινε, τι έλεγε, τι ήταν η κρίση όλων ότι ο κύριος Ζούκας κέρδισε, ότι έκανε το debate, ο κύριος αποδέχεται το debate. Τι σημαίνει αυτό, ότι κέρδισε κόσμο με την προσωπικότητά του λοιπόν, και ένα λεπτό, Δημήτρη, δεν κάνουμε τώρα ανασκόπηση. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, αν σας προβληματίζει εσάς κύριε Κωνσταντινόπουλο, ότι αυτή η κριτική που είδαμε από τον Μέγαρο Μαξίμου, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Δούκα, ότι να το πω εκλέγει και πέρα, δεν μπορεί να έχει δύο καρπούζια σε μια μασχάλη, είναι η κριτική που ασκείται και από την ηγεσία του κομματός σας όμως τον κύριο Δούκα. Γιατί μου λέτε για τη Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτή την κριτική εγώ την έχω ακούσει και από το Πασόκ, την έχετε ακούσει και εσείς. Δεν είναι μόνο του Βορύδη. Κατά την άποψή μου, αυτή η κριτική είναι παντελώς λάθος. Δεν είναι δύο καρπούζια, είναι ένα καρπούζι με μεγαλύτερες αρμοδιότητες. Αλλά κάποιος που θέλει να γίνει πρωθυπουργός της χώρας και δεν έχει την ικανότητα να κάνει αυτά τα δύο πράγματα, πού θα πάει. Δηλαδή, εγώ, αν κάποιος μπορεί να του πει κάτι, να του πει είναι ικανός γι' αυτό. Αν σου πει εγώ το πιστεύω ότι είμαι ικανός. Γιατί αύριο θέλω να γίνω πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ θέλω οι υποψήφοι μας να το πιστεύουν αυτό. Όχι ως αλαζονία, αλλά ως μια διάσταση για να, γίνουν, για να μπορέσει να γίνουμε κυβερνητική παράταξη και να μην έρθει η ακροδεξιά να γίνει δεύτερο κόμμα. Άρα αυτό νομίζω είναι λάθος της ηγεσίας ή οποιοδήποτε το λέει αυτό το πράγμα. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τζιτζικώστας ήταν υποψήφιος όταν ήταν περιφερειάρχης. Ο κύριος Καμίνης ήταν δήμαρχος και υπήρχαν τότε καλές δηλώσεις από την σημερινή ηγεσία για τον κύριο Καμίνη. Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Δούκας σε αυτή την πορεία αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πει τις απόψεις και τη θέση του για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η παράταξη. Και γι' αυτά να τον κρίνουμε. Όπως και τον κύριο Γερουλάνο, τον κύριο Κατρίνη, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη και όποιον άλλο να αποφασίσει να είναι υποψήφιο. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή έγινε μια συζήτηση σε επίπεδο ρεπορτάζ, αλλά τώρα έχουμε και μια συνέντευξη της κυρίας Διαμαντοπούλου στην ΕΡΤ που δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχει συμμετοχή στις εκλογές για την ηγεσία του χώρου σας. Εξαιρετικά. Πώς το βλέπετε? Εξαιρετικό. Δεν είστε αρνητικός, δηλαδή? Τι να είμαι αρνητικός? Είστε δηλαδή της λογικής να αφήσετε όλα τα λουλούδια να θύσουν με λίγα λόγια. Γιατί να είμαι αρνητικός εγώ σε μια υποψηφιότητα? Δεν ξέρω, γιατί έχω ακούσει κριτική που λέει ότι τώρα εδώ το κάναμε. Δελφινάριο προσωπικών φιλοδοξιών. Ακούστε με λίγο τώρα. Γι' αυτό σας το λέω. Να σας δω. Εγώ μεταφέρω αυτά που ακούω στις κεντρικές επιτροπές σας. Το 2017, όταν άνοιξε η διαδικασία, στο Πασόκ ήταν τότε και ο σημερινός πρόεδρος υποψήφιος. Είχαμε 7 ή 8 υποψήφιους. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υποψήφιους. Τότε είχατε υποψηφίους από διάφορους χώρους. Σε λίγο θα έχετε περισσότερους υποψήφιους από ό,τι ψηφοφόρους πάντως. Ήταν ο κύριος Θοδωράκης, ήταν ο κύριος Άμα έρθουν 300.000 κύριε Καρογεροπούλου. Έτσι όπως το πάτε, δηλαδή όλο και αυξάνουν. Εγώ θα σας πω κάτι. Αν έρθουν 300.000 άνθρωποι, το ΠΑΣΟΚ θα είναι το μόνο κόμμα στην πορεία για τις εκλογές, το οποίο θα έχει λύσει όλα τα προβλήματά του. Θα έχει αρχηγό, πλαίσιο, πολιτική. Και όταν. Καλά, και με τον κύριο Ανδρουλάκη είχε γίνει αυτό. Όταν εξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκη, με την ίδια λογική ξεκινήσατε. Λύσαμε το θέμα του Προέδρου, έχουμε προοπτική, έχουμε τέτοιο. Και στο τέλος είμαστε στο ίδιο κυρία σημείο. Άιντε ξανά εκλογές. Κυρία Καραγελοπούλου, γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, γιατί δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε. Θέλω να σας πω ότι έχετε πολύ δίκιο. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις αμέσως μετά την εκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ μάλιστα υπήρχε στο πρώτο θέμα ένας μεγάλος τίτλος, «Ανατροπή στην κεντροαριστερά», όταν η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ με Τσίπρα αρχηγό. Υπέρ Ανδρουλάκη ήταν αυτό το πρώτο θέμα. Το λέω γιατί εγώ κατάλαβα ότι ο πρόεδρος σήμερα λέει ότι το πρώτο θέμα είναι η διαπλοκή που τον στοχοποιεί. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Πάντως το πρώτο θέμα έγραφε νέος παίχτης στην κεντροαριστερά,
στην πολιτική σκηνή με τη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη και είχε τότε ο φαναράς της μέτρων ανάλυσης έδειχνε 4 μονάδες διαφορά, 18 το Πασόκ, 22 ΣΥΡΙΖΑ και η Μάρξ στο πρώτο θέμα έδινε 16-18. Ουσιαστικά ήταν η προσδοκία του κόσμου. Ότι αυτή την προσδοκία δεν μπορέσαμε να την κάνουμε πράξη. Είμαστε σήμερα εδώ για να το εξυζητήσουμε, να το επαναξετάσουμε και να ψηφίσουμε. Αυτό πάντως. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστούμε γιατί μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα όπως κάνετε κάθε φορά που είστε εδώ. Αλλά να πούμε ότι εντάξει, με έναν τρόπο εσείς ξεκινήσατε αυτή τη συζήτηση και τελικά επιβεβαιώνεστε γιατί είναι αρκετοί αυτοί που θέτουν αυτό το ζήτημα των εκλογών. Τελικά. Εγώ δεν τους περίμενα τόσους πολλούς να αμφισβητούν όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ. Τη διαδικασία ή την ηγεσία. Ναι, την ηγεσία. Ναι, την ηγεσία, ναι. Γιατί όταν αμφισβητούν την ηγεσία. Δεν περιμένατε τόσο πολύ να αμφισβητούν τον πρόεδρο, δηλαδή. Εννοώ ότι κάποιος που θέλει να γίνει ή θέλει να είναι υποψήφιος, κυρίως θέλει να πάρει τη θέση του πρόεδρου. Ναι. Προφανώς. Δεν είναι κάτι. Προφανώς. Άρα ουσιαστικά λέω. Ότι όλη αυτή η διαδικασία θα δείτε πως είναι προς όφελος της παράταξης και χαίρομαι που είπα με καθαρό τρόπο. Άρα, αυτό που πίστευα. Θεωρείτε, επειδή είπατε αυτό, ότι όσοι βάζουν υποψηφιότητα θέλουν να πάρουν τη θέση του Προέδρου, του νυν Προέδρου. Δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Θεωρείτε ότι στο δεύτερο γύρο, επειδή ο δεύτερος γύρος είναι γύρος συμμαχιών, όλοι αυτοί, ή μάλλον κάποιοι από αυτούς δεν θα πάνε με τον κύριο Ανδρουλάκη, αν είναι ένας από τους δύο. Έχω άποψη για αυτό το θέμα. Έχει συμβεί σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες όλων των κομμάτων, ναι, όχι προφανώ, μόνο προφανώ, αυτό. Προφανώ. Νομίζω ότι δεν θέλω να μπω όμως σε αυτή τη διαδικασία γιατί θα φανεί οτιδήποτε. Τα πράγματα έχουν μία αντιμετώπιση. Όλες οι δημοσκοπήσεις από 65% ως 75% ζητούν νέα εκλογή ηγεσίας. Mm-hmm. Είτε στο 75% στο σύνολο, mm-hmm. 65% εντός του χώρου. Άρα λέτε ότι, ότι αυτοί που δεν θα περάσουν στο δεύτερο γύρο δεν πρέπει να στηρίξουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ λέω ότι αυτό θα το κάνουν αυτοί τι θέλουν να κάνουν. Ναι. Οι ψηφοφόροι, να ξέρετε πάντως, πολλές φορές δεν ακολουθούν τι λέμε εμείς. Και εγώ μπορεί να έχω μία άποψη και αυτοί που είναι ψηφοφόροι μου να μην ακολουθήσουν την άποψη. Αυτό εσύ, εντάξει, στα κόμματα. Δεν είναι οι ψηφοφόροι, δεν τους βάζεις μαζί σου να τους πάσω. Γίνατε κατανοητός. Λέτε ότι ασχέτως του τι θα κάνουν οι άλλοι, οι ψηφοφόροι πρέπει να επιλέξουν στο δεύτερο γύρο νέα ηγεσία και όχι τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν λέω ότι θα πρέπει να επιλέξουν. Αυτό είπατε, αφού λέτε ότι το 75% δεν το λέω νέα εγώ ηγεσία, αυτό. Ψηφοφόροι. Το λέει η δημοσκόπηση αυτή. Αυτό λέω, κύριε. Όταν την επικαλείστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, καταλαβαίνουμε να τι είναι. Να μην μα το λέει και θα τη διαβάζουμε. Μα όλες οι δημοσκοπήσεις και τις. Δεν μα τις λέω. Οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν βγει, τη GPO και τη. Απλά επειδή προεκλογικά μα λέγατε ότι οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω. Γι' αυτό σα το λέω. Οι δημοσκοπήσεις έλεγα ότι πέφτουν έξω. Δεν μπορέσαν να παίξουν. Αγωνιστήκαμε για να παίξουν έξω, αλλά δεν πέσαν. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ήρθατε. Να είστε καλά. Να είστε και σε όλα τα ερωτήματα. Καλά. Να είστε καλά. Και εσείς. Ευχαριστούμε. Και καλή δύναμη. Γιατί έχουμε και τρέξουμε και εκλογικές διαδικασίες. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κωνσταντινόπουλο.